Για να δούμε, θα έρθει ποτέ. Α, να το τελειώσω. Εσύ είσαι ξεναγό. Ναι, είμαι και ξεναγό. Είμαι για Αθηνά. Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μείνει εδώ στο χωριό μου και έχω πάρει τη φλογέρα μου. Αχ, τώρα είδα την πότα και τη φλογέρα. Γιατί έχει λείψει μόνο να παίξει πιάνο, γιθάρα δεν έχει παίξει. Έχει παίξει τροπέτα. Και τρίγωνα κάλαντα μόνο του έπαιξε. Πρέπει να του φέρουμε κιθάρα, πιάνο, ουρά. Όχι, μην του δίνεις τέτοιες. Γιατί? Παράδειγμα. Μπορεί να ανακαλύψει καινούργια ταλέντα και άμα μεγαλώσει να γίνει πιανίστα. Μαρία, έχει που έχει την πετρία με το τραγούδι. Σκέψου να του πεις ότι παίζει και καλό πιάνο και να τον έχουμε εδώ με κανένα synthesizer, με κανένα τέτοιο. Θα νομίζω ότι είναι ο Θεοφάνους. Θα γράφει και τραγούδια. Τελειώσαμε. Έτσι θέλω να παίζω και με τη φλογέρα σαν βοσκός. Θα μπαίνει με φόρα να τα κάνει λίμπα στην επίδαυρο. Εγώ θα πάντως θα κλείσω εισιτήριο, θέλω να τον δω. Κι εγώ. Και αυτό το είναι πληρώνω, το κακό. Δηλαδή, αν του πω βάλεμε, του πω το πληρώνω, θέλω να είσαι εδώ. Και αυτό είναι... Μια φλογέρα. Η φλογέρα που τα λέει όλα. Θα βγει το φιδάκι σε λίγο. Σε λίγο, ναι. Και η φούστα μου. Α, η φούστα. Καταπληκτική.